Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό που άλλη μια φορά στεκόμαστε στην παρουσία Του. Ήρθαμε για να απολαύσουμε την αγάπη Του και το ελαιός Του και τη χάρη Του, αδελφοί. Να διαβάσουμε λίγα εδάφια από το Β' κεφάλαιο του Ιωήλ, στη σελίδα 809. Θα διαβάσουμε από το 11 εδάφιο και έως το τέλος του κεφαλαίου. Σελίδα 809, Ιωήλ, από το 11 έως το τέλος. «Και ο Κύριος θέλει εκπέμψει τη φωνή αυτού, έμπροσε του στρατεύματος αυτού, διότι το στρατόπεδον αυτού είναι μέγα σφόδρα, διότι εκτελών το λόγο αυτού είναι ισχυρός, διότι η μέρα του Κυρίου είναι μεγάλη και τρομερά σφόδρα, και τις δύναται να υποφέρει αυτήν. Και τώρα, δια τούτο, λέγει Κύριος, επιστρέψατε προς εμέ, εξόλης της καρδίας ημών, και νηστεία, και εν κλαθμό, και εν πένθη, και διαρρήξατε την καρδία σας και μήτα η μάτια σας, και επιστρέψατε προς Κύριο το Θεό σας, διότι είναι ελεήμων και εκτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μεταμελημένος δια το κακόν. Τις είδεν αν θέλει επιστρέψει και μεταμεληθεί και αφήσει ευλογία κατόπιν αυτού, προσφορά και σπουδή εις Κύριο το Θεόν ημών, σαλπίσατε σάλπιγκα εν Σιών, αγιάσατε, νηστεία κηρύξατε, σύναξη επίσημον, συναθρήσατε το λαό, αγιάσατε τη σύναξη, συνάξατε τους πρεσβυτέρους, συναθρήσατε τα νήπια και τα θυλάζοντα μαστούς, ας εξέλθει ο νηφίος εκ του κοιτώνος αυτού και η νύφη εκ του θαλάμου αυτής, ας κλάψουσι ιερείς η λειτουργή του Κυρίου μεταξύ της Στοάς και του θυσιαστηρίου και ας υπόσει, φύσε Κύριε το λαού σου και μη δώσεις την κληρονομία σου εις όνειδος, ώστε να κυριεύσωσι αυτούς τα έθνη, γιατί να υπόσει μεταξύ των λαών που είναι ο Θεός αυτών, και ο Κύριος θέλει ζηλοτυπήσει δια τη γη αυτού και θέλει φυστεί το λαόν αυτού. Ναι, ο Κύριος θέλει αποκριθεί και υπεί προς το λαόν αυτού. Ιδού, εγώ θέλω εξαποστείλει προς ημάς το σίτον και τον ίνον και το έλεον και θέλετε εμπληστεί από αυτόν. Και δεν θέλω σας κάνει πλέον όνειδος μεταξύ των εθνών, αλλά θέλω απομακρύνει από σας του εκβορά πόλεμων και θέλω εξώσει αυτόν η γη άνυδρων και έρημων με το πρόσωπο αυτού προς την ανατολική θάλασσα, το δέο πίσω αυτού μέρος προς την θάλασσα τη δυτική. Και η δυσοδία αυτού θέλει αναβεί και η κακή οσμή αυτού θέλει ψωθεί, διότι έπραξε μεγάλα. Μη φοβού γη, χαίρε και φρένου, διότι ο Κύριος θέλει κάνει μεγαλεία. Μην τρομάζετε κτίνη της παιδιάδος, διότι η βοσκέ της ερήμου βλαστάνουση, διότι το δέντρο φέρει τον καρπόν αυτού, η σική και η άμπελος εκδίδουσε τη δύναμη αυτών, και τα τέκνα της Ιών χαίρετε και φρένεστε εις Κύριον το Θεόν σας, διότι έδωκε σε εσάς την πρώιμον βροχή εγκαίρος και θέλει βρέξει εις εσάς βροχή πρώιμον και όψιμον ως πρώτερον, και τα λόνια θέλουσι γεμιστεί από σίτου, κι η λινή θέλουσι υπερχυλήσει από ίνου και λαίου, και θέλω αναπληρώσει σε εσάς τα έτη τα οποία κατέφαγε η ακρής, ο βρούχος και η ερσίβη και η κάμπη, το στράτευμά μου το μέγα το οποίο εξαπέστειλα εναντίον σας. Και θέλετε φάγει αυθόνος και χορταστεί και νέσει το όνομα του Κυρίου του Θεού σας, ώστις έκαμε θαυμάσια με εσάς, και ο λαός μου δεν θέλει κατεσκυνθεί στον αιώνα, και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι εν το μέσο του Ισραήλ και εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας και δεν είναι άλλος ουδής και ο λαός μου δεν θέλει κατεσκυνθεί εις τον αιώνα. Και μετά ταύτα θέλω χέει το πνεύμα μου επί πάσα σάρκα και θέλω σου προφητεύσει οι ιείς σας και οι θυγατέρες σας, οι πρεσβύτεροι σας θέλουν σε ενυπνιαστεί εν ύπνια, οι νεανίσκοι σας θέλουν σε δύο οράσεις και έτσι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τις ημέρες εκείνες θέλω χέει του πνεύμα. Θέλω χέει το πνεύμα μου και θέλω δείξει τέρατα εν τους ουρανείς και πηγής, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος θέλει μεταστραφεί σκότος και σελήνη σέμα πριν έρθει η μέρα
του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής, και πας όστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί, διότι εν το όρι Σιών και Ιερουσαλήμ θελήστε σωτηρία, καθώς είπε ο Κύριος και εις τους υπολείπους τους οποίους ο Κύριος θέλει προσκαλέσει. Αμήν. Ο Κύριος θέλει προσκαλέσει και εμάς μας προσκάλεσε ο Χριστός. Έχει στα χέρια σου μία πρόσκληση ζωής αιωνίου. Σε έχει καλέσει ο Κύριος να γευθείς τη ζωή την αιώνια στη Βασιλεία Του. Εκείνη την ημέρα που θα εκπληρωθεί όλος ο γεγραμμένος Λόγος του Θεού. Και σήμερα μας προσκαλεί όλους ο Κύριος να επιστρέψουμε πάλι. Επιστρέψατε, λέει. Και ο Κύριος θέλει εκπέψει τη φωνή αυτού έμπροσθε του στρατεύματος αυτού, διότι το στράτευμα αυτού είναι μέγας φόδρα, διότι εκτελών το λόγο αυτού είναι ισχυρός. Και αν εκτελείς το λόγο του Θεού, θα είσαι ισχυρός, θα έχεις δύναμη, θα μπορείς να τα καταφέρεις, θα μπορέσει μέσα στη ζωή σου να εκπληρωθεί ο λόγος του Θεού, αλλά θα πάρεις και νίκη και θα γίνουν τα δικά σου βουνά πεδιάδα, γιατί παίρνεις απόφαση να εκτελέσεις όλο το λόγο του Θεού. Και σήμερα μας προσκαλεί ο Χριστός πάλι. Μα από πού να επιστρέψω, από πού τρέχει το μυαλό σου, από πού τρέχει η καρδιά σου, από πού είναι η επιθυμία της καρδιάς σου, από πού εξέκλεινες το βηματισμό σου και έπαψες να ακολουθείς τα βήματα του Ιησού Χριστού. Από εκεί που είσαι, επέστρεψε ξανά το βλέμμα σου και κοίτα το αρνείο, το εσφαγμένο που σε προσκαλεί. Δεν σε προσκαλεί άνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος σε προσκαλεί. Και να είναι πάλι αυτός Κύριος και Θεός στη ζωή σου. Να έχει αυτός τη διακυβέρνηση του πλοίου σου. Να είναι αυτός ο καπετάνιος που θα οδηγήσει το πλοίο σου και τη ζωή σου στη γη την αγαθή. Εκεί που έχει προσδιορίσει την ευλογία και τη χαρά. Εκεί που έχει προσδιορίσει ο Χριστός να θρέψει με σένα, με την τροφή, την ουράνια. Είναι ωραία η πρόσκληση που μας δίνει ο Χριστός, αδελφοί. Είναι ωραία η πρόσκληση να μετανοώ καθημερινά στη ζωή μου. Μα καθίσαμε τρεις μέρες στην προσευχή. Τρεις μέρες δεν άλλαξε η καρδιά μου. Μπορεί να μην άλλαξε η καρδιά μου που κάθισα στην προσευχή. Μπορεί να μην έγινε συντριβή της καρδιάς μου. Μπορεί να μην έκλαψα με δάκρυα μετάνοιας και επιστροφής και να κάθισα ενώπιον του Θεού με υπερηφάνεια και με αυτοδικαίωση. Και σήμερα θέλει ο Κύριος να εξετάσω πάλι την καρδιά μου. Να δω μέσα στην καρδιά μου τι είναι αυτό που φιλοξενεί η καρδιά μου. Φιλοξενεί τον Ιησού Χριστό. Φιλοξενεί τη Βασιλεία των Ουρανών. Φιλοξενεί τη δόξα του Θεού. Φιλοξενεί το Λόγο του Θεού. Και υπερχυλίζει η καρδιά μου από την παρουσία του Θεού. Το ποτήριό μου είναι γεμάτο από το Πνεύμα το Άγιο και το νερό ξεχυλίζει και τρέχει και αναβλύζει αυτή η πηγή, ή την έχω ταπώσει από πάνω, την έχω φράξει και δεν μπορεί να τρέξει το ζωντανό νερό να με ξεδιψάσει. Και πώς τη φράζω, με την αμαρτία μου, με το θέλω μου, με το εγώ μου, με το πείσμα μου, με τον εγωισμό μου, με την υπερηφάνειά μου, με την κακία και την πίκρα που μπορεί να έχω για τον αδερφό μου. Και σήμερα θέλει ο Θεός να εξετάσω και να επιστρέψω την καρδιά μου πάλι σε Αυτόν. Και να πω, Κύριε, έλα πάρε αυτή την καρδιά τη βρώμικη και κάντη καθαρή. Έλα πάρε τους διαλογισμούς και τις σκέψεις που έχω μέσα στη ζωή μου που κλείνουν την πόρτα σε Σένα. Γιατί θέλω να πέσω στην αγκαλιά Σου σήμερα, Κύριε. Θέλω να μετανοήσω πάλι. Θέλω να έρθω, Κύριε, και να, πώς το διαβάσαμε, να διαρρήξω την καρδιά μου και όχι τα ρούχα μου, να συντριφτεί η καρδιά μου, γιατί Εσύ είσαι Θεός ελεήμων και ικτήρμων. Πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ελεήμων και ικτήρμων? Είναι Θεός αγάπης. Σε αγαπάει ο Κύριος και νοιάζεται για σένα, για να μην εκλείψει από τη ζωή σου η χαρά, η πίστη και η ελπίδα. Θέλει να πάρεις δύναμη πάλι σήμερα. Θέλει να συντρίψεις την καρδιά σου μπροστά στα πόδια του και να του πεις, Χριστέ μου, μετανοώ. Χριστέ μου, επιστρέφω σε σένα και θέλω να γευτώ την αγάπη σου.
Δεν θέλω να γευτώ το ποτήρι που προσφέρει ο κόσμος της αμαρτίας, αλλά θέλω να γευτώ το ποτήρι της χαράς και της ευλογίας που προσφέρεις εσύ, Χριστέ μου. Θέλω να πάρω από τα χέρια σου ευλογία σήμερα, Κύριε. Θέλω να πάρω σήμερα τη χαρά που λείπει από τη ζωή μου. Θέλω να γίνει η χαρά μου πλήρης μέσα στη ζωή μου. Θέλω να γεμίσει η καρδιά μου με ελπίδα. Θέλω να έρθεις εσύ, Κύριε, ο Θεός της ειρήνης και της αλήθειας, να μου φέρεις την ελπίδα μέσα στην καρδιά μου. Μπορείς, μπορώ, λέει ο Κύριος. Έλα σε μένα. Μην κάθεσαι μακριά, μην κάθεσαι απομακρυσμένος. Έλα κοντά μου για να νιώσεις πραγματικά τη ζεστασιά μου και την αγάπη μου. Έλα δίπλα μου για να νιώσεις πόσο πολύ σε αγαπάω. Σε αγαπάει ο Χριστός. Σε αγαπάει ο Κύριος. Και θέλει να επιστρέψεις με όλη την καρδιά σου. Και πώς το διαβάσαμε, επιστρέψατε σε μένα εξ όλης της καρδίας σας. Με όλη την καρδιά σου να πας στον Κύριο και να πεις, Κύριε, μετανοώ. Και όχι μόνο, λέει, οι ιερείς, όχι μόνο οι πρεσβύτεροι, όχι μόνο οι διάκονοι, όχι μόνο οι εργάτες, όλος ο λαός. Απάμε ενώπιον του Κυρίου, γιατί όλοι έχουμε ανάγκη να μετανοήσουμε. Δεν είναι ανάγκη να μετανοήσει μόνο ο πρεσβύτερος και θα γίνει καλό σε μένα. Κι εγώ πρέπει να μετανοήσω. Κι εγώ πρέπει να επιστρέψω. Και όλοι με μια φωνή να πούμε, φύσε, Κύριε, το λαό σου. Φύσε, Κύριε, την κληρονομία σου. Φύσε, Κύριε, τα παιδιά σου. Και επέστρεψε τα κοντά σου για να γεύονται εσένα, τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Έχουμε ξεκινήσει εκεί στην Κεφισιά μια νηστεία και μια προσευχή κάθε Τετάρτη. Και ξέρετε ποια είναι η αιτία? Έχουμε πει, Κύριε, θέλουμε να επιστρέψουν όλα τα παιδιά που χαθήκανε μέσα από την Εκκλησία, που είναι οικογένειες χωρίς τα παιδιά τους. Και όχι μόνο στην Κηφισιά, και σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την πατρίδα μας, θέλουμε να επιστρέψουν πίσω όλα τα παιδιά. Τα λάφυρα που πήρε ο εχθρός, εμείς θέλουμε να τα πάρουμε πάλι από τα χέρια του. Και αυτό θα στηθούμε με νηστεία, με προσευχή, με εξήτηση. Να νηστεύετε κι εσείς μαζί μας. Δεν χρειάζεται να ξέρετε ονόματα, τα ξέρει ο Χριστός. Επίσης σήμερα, Κύριε, νηστεύω για τα παιδιά των αδελφών μου. Για αυτά τα οποία δεν απομακρυνθήκανε, τα πλάνησε ο εχθρός. Θέλω να τα δω ξανά να είναι ανάμεσά μας. Και έτσι θα κάνει ο Κύριος χάρη και θα φέρει τα παιδιά. Αλλά δεν θα φέρει μόνο τα παιδιά, θα φέρει και τις γυναίκες. Δεν θα φέρει μόνο τις γυναίκες, θα φέρει και τους άντρες και θα κάνει ολοκληρωμένες οικογένειες για να το δοξάζουν. Είναι καιρός αγώνας, αδελφοί. Και χαίρομαι γιατί εσείς το έχετε καταλάβει και έχετε μπει σε αυτόν τον αγώνα. Μην το σταματήσετε. Συνεχίστε να αγωνίζετε, να αγωνίζεστε, γιατί ο Κύριος θα στρέψει τη φωνή του προς εσάς. Θα στρέψει τη φωνή του προς εμάς και θα στρέψει τη χάρη και το ελαιός του. Και θα πει ο Κύριος, ναι, ο Κύριος θέλει αποκριθεί και θέλει πει προς το λαό, ιδού εγώ αποστέλω σε εσάς το έλεος, το σύτο και τον ίνο και θέλουν να εμπλιστεί η αποθήκη σας. Θα είσαι πλήρης από την παρουσία του Θεού. Και δεν μιλάμε για τα υλικά αγαθά, αδελφοί. Τα υλικά αγαθά δεν φέρνουν χαρά και ευλογία. Τα πνευματικά αγαθά και πλούτη του Θεού θα σε γεμίζουν πάντοτε από την ευλογία και από την παρουσία του Θεού. Τα λένε για λίγο καιρό. Για λίγο καιρό τα έχεις ανάγκη. Δεν έχεις ανάγκη αυτά. Ανάγκη έχεις να σε επισκέπτεται ο Χριστός. Ανάγκη έχεις να ακούς καθαρή τη φωνή του Κυρίου να σου μιλάει. Να μιλάς με Αυτόν στόμα με στόμα. Να σου μιλάει ο Κύριος και να καταλαβαίνεις ότι είναι δίπλα σου ο Χριστός. Και πόσο χάρηκα χτες, είχαν κάνει ομολογίες για το Πνεύμα το Άγιο και ανέβηκαν δύο καινούργια αδέλφια. Λίγες μέρες έχουν, λίγους μήνες έχουν στον Κύριο. Αλλά πώς οι καινούργοι έχουν τη χαρά και την πρώτη αγάπη, εκεί πρέπει να επιστρέψω κι εγώ. Αυτή τη χαρά και την πρώτη αγάπη. Όλο για αγάπη μιλούσε, όλο για την παρουσία του Χριστού μιλούσε. Όλο λέει περνάω και χαίρομαι και απολαμβάνω και αισθάνομαι τον Χριστό δίπλα μου. Και εγώ πέρασα τόσα χρόνια μέσα στην Εκκλησία και η ερώτηση είναι για μένα. Αισθάνομαι τον Χριστό σήμερα δίπλα μου όπως τον αισθανόμουν τότε?
ή έχει η καρδιά μου συνηθίσει και έχει γίνει σχέση μου με τον Χριστό μια ρουτίνα και μια συνήθεια. Δεν συνηθίζεται ο Χριστός. Δεν συνηθίζεται ο Κύριος. Γιατί κάθε μέρα έχει καινούργια πράγματα να σου αποκαλύψει. Η καρδιά σου και η καρδιά μου πήρε το δρόμο της χλιαρότητος. Πήρε το δρόμο της ολιγοπιστίας. Πήρε το δρόμο της αμφιβολίας. Και σήμερα θέλει ο Χριστός να επιστρέψεις πάλι σε Αυτόν. Να Τον εξητήσεις και να υπακούσεις στη φωνή του Κυρίου. Και πόσο χαίρομαι και μέσα από το Λόγο του Θεού και πόσο κοιτάω πίσω στο παρελθόν που υπήρχαν άνθρωποι που υπακούγανε κατά πάντα στη Βουλή και στη θέλημα του Θεού. Ξέρετε πώς έγινε η Εκκλησία του Χριστού, με την υπακοή κάποιων ανθρώπων. Ξέρετε πώς θα εξαπλωθεί η Βασιλεία των Ουρανών στις μέρες μας, με την υπακοή τη δικιά μας. Και όταν υπακούσουμε εμείς, τότε θα φανερωθεί και η δύναμη του Θεού τελεία μέσα στη ζωή μας. Όταν εμείς η υπακοή μας γίνει τελεία, τότε και η δύναμη του Θεού θα φανερωθεί τελεία. Τότε θα φανερωθεί η δόξα του Χριστού μέσα στη ζωή μας. Τότε θα λάμψει το φως του Κυρίου, θα ανοίξει η πόρτα η κλειστή για να περάσει ο λαός, ο Άγιος. Θα έρθει ο Κύριος και θα γευτούμε πλήρως τις τίμιες και μέγιστες επαγγελίες. Ο πλούτος σου θα είναι στην καρδιά σου γεμάτη από τον πλούτο του ουρανού, γιατί θα ξαποστείλει ο Κύριος, θα στείλει την ευλογία Του, θα στείλει ο Κύριος την ευλογία Του. Το πιστεύεις? Το πιστεύουμε? Θα στείλει ο Χριστός, θα αποστείλει το Λόγο Του για σένα. Πίστεψε και μετανόησε σήμερα και κήρυξε νηστεία, προσευχή, εξήτηση, οικοδόμησε το ταμείο σου. Δεν φτάνει που οικοδομήθηκε η προσευχή της Εκκλησίας. Πρέπει να οικοδομήσεις και το δικό σου το ταμείο. Δεν φτάνει μια ώρα που έρχεσαι στην Εκκλησία. Πρέπει να έχεις σχέση αγάπης μαζί με τον Χριστό. Να Τον απολαμβάνεις κάθε λεπτό μέσα στη ζωή σου. Γιατί ο Κύριος ό,τι το υποσχέθηκε θα γίνει. Ό,τι είπε θα εκπληρωθεί. Ό,τι έστειλε το Λόγο Του σε εμάς, θα έρθει ο Λόγος Του και θα εκπληρωθεί μέσα στη ζωή μας. Αρκεί εμείς να υπακούσουμε, αρκεί εμείς να εξητήσουμε με όλη την καρδιά μας τον Κύριο. Και λέει ο Κύριος, μη φοβού γη, χέρου και φρένου, διότι ο Κύριος θέλει κάμη μεγαλεία. Το πιστεύουμε αυτό? Το πιστεύουμε? Αν το πιστεύαμε, μέρα και νύχτα θα είμαστε στην εξήτηση του προσώπου του Κυρίου. Μέρα και νύχτα θα δοξάζαμε Αυτόν. Μέρα και νύχτα θα υψώναμε τα χέρια μας και θα δίναμε τη δόξα σε Αυτόν. Γιατί ο Κύριος θα κάνει μεγαλεία. Γιατί ο Κύριος θα κάνει αυτά που εσύ δεν πιστεύεις. Που δεν έχεις καταλάβει και δεν έχεις νοήσει. Άλλα πράγματα θα κάνει ο Χριστός και θα είσαι ευτυχισμένος. Θα είναι η χαρά σου πλήρης, η ευτυχία σου θα είναι μέσα στο πρόσωπό σου. Μπαίνει ένας μέσα στο ταξί, μου λέει, να είσαι τυχερός. Λέω, όχι, του λέω, θέλω να είμαι ευλογημένος. Με κοιτάει στο πρόσωπο, μου λέει, το είπε σωστά. Αυτό θέλουμε να είμαστε, οι ευλογημένοι του Κυρίου. Αμήν. Δεν είμαστε τυχεροί να έχουμε την τύχη του κόσμου, αλλά θέλουμε να έχουμε την ευλογία του Θεού. Αν είναι μαζί μας ο Χριστός, τι έχουμε να φοβηθούμε? Αν είναι μαζί μας ο Κύριος, ποια βουνά φοβόμαστε? Θα τα κάνει όλα ο Κύριος παιδιάδα για να περάσουμε. Τι να φοβηθούμε, την ασθένεια? Τι να φοβηθούμε, την ανεργία, την πείνα? Αφού ο Κύριος θα μας στρέψει. Δεν βλέπουμε ότι τα πεθυνά του ουρανού δεν φροντίζουν για αυτά? Ο Κύριος μεριμνάει και τα ταΐζει. Εμείς γιατί να είμαστε ολιγόπιστοι? Λέει ο Κύριος ο Θεός. Θέλει να σου αυξήσει σήμερα την πίστη ο Χριστός. Το κατάλαβες? Θέλει να σου δώσει πίστη Θεού μέσα στην καρδιά σου. Γιατί ο Κύριος θα φέρει την ευλογία Του. Θα φέρει, καθώς εσύ θα παραδοθείς στα χέρια Του και θα φέρει τον καρπό η σική. Η άμπελος θα δίνει τη δύναμη σε αυτής. Και τα τέκνα της Θεών θα χαίρεστε και θα εφραίνεστε εις Κύριον το Θεό σας. Με όλα αυτά που θα κάνει ο Χριστός, εμείς θα κάνουμε, θα χαιρόμαστε, θα εφραινόμαστε. Θα απολαμβάνουμε πραγματικά την παρουσία του Χριστού μέσα στη ζωή μας. Θα
θα χτυπάει η καρδιά σου, όχι από αγωνία και από φόβο, θα χτυπάει η καρδιά σου γιατί θα είναι δίπλα σου ο Κύριος, γιατί θα αισθάνεσαι πραγματικά αυτή τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου να καίει την καρδιά σου, να καίει τα σωθικά σου, να καίει κάθε τι σαπρό μέσα στη ζωή σου και στην καρδιά σου και θα απολαμβάνεις πραγματικά την παρουσία του Θεού. Γιατί ο Κύριος έδωκε πρώιμον βροχή, εγκαίρος, και θέλει βρέξει εις εσάς βροχή και πρώιμον ως πρώτερον. Όπως την πρώτη φορά, έτσι θα ξαναβρέξει. Για μας τώρα μιλάει ο Κύριος. Μιλάει για τον καιρό τότε, αλλά σήμερα μιλάει για μας. Θα φέρει τη βροχή του ο Κύριος, στο χωραφάκι σου, στο δικό σου χωράφι. Θα στείλει τη βροχή του ο Κύριος ως πρώτερον, για να φέρεις καρπό και ο καρπός σου να μείνει, να τον απολαύσεις και να χαίρεσαι με την καρποφορία που θα γίνεται μέσα στη ζωή σου. Γιατί είναι πιστός ο υποσχεθής, ότι λέει είναι ναι και αμήν. Δεν δύναται να αρνηθεί τον εαυτό του. Πρόσεξε εσύ και εγώ να μην απιστήσουμε. Πρόσεχε μην χάσουμε την πίστη μέσα από την καρδιά μας και χάσουμε όλα αυτά που έχει ετοιμάσει ο Θεός. Και πόσο λυπηρό είναι για μένα να βλέπω όλους σας ευλογημένους, χαρούμενους, να απολαμβάνετε τη χαρά και την ευλογία του Θεού και εγώ να μένω εκεί στη γωνιά μαραζωμένος και πικραμένος και παραπονούμενος. Γιατί? Γιατί σήμερα που με κάλεσε ο Κύριος δεν μετανόησα. Και ξέρετε κάτι, το λέω συνέχεια που μιλάω τελευταία, αλλά το έζησα, γι' αυτό το λέω. Αν δεν υπακούμε και αν δεν τρέχουμε με τη θέλησή μας να πάμε να εξητήσουμε την παρουσία του Θεού, θα επιτρέψει ο Κύριος δυσκολίες στη ζωή μας. Και αυτό γιατί μας αγαπάει. Δεν θα επιτρέψει δυσκολίες γιατί θέλει να μας βασανίσει. Δεν είναι ένας Θεός που θέλει να βασανίζει τα παιδιά του. Αλλά επειδή μας αγαπάει, θέλει να μας εμποδίσει από το κακό. Θέλει να μας φέρει εκεί που Αυτός έχει προσδιορίσει την ευλογία για μας. Θέλει να μας κάνει να υπακούμε πάντοτε στη δική του φωνή. Τελευταία, θα το έχετε ακούσει, αλλά θα το ξαναπώ, πέρασα μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Δεν ξέρω αν ήταν η μεγαλύτερη της ζωής μου και αν θα περάσω πολύ και άλλη πιο μεγάλη, ο Κύριος ξέρει. Αλλά να μου δίνει ο Θεός υπομονή, ό,τι και αν περνάω, να το περνάω μαζί με τον Χριστό. Ήμουνα στη Νίκαια με το ταξί, χαρούμενος. Είχα δουλέψει εκείνη την ημέρα και ήμουν χαρούμενος και περνάω μια διασταύρωση, ούτε κατάλαβα τι έγινε. Με χτύπησε στο πλάι πίσω ένας ηλικιωμένος κύριος με το αυτοκίνητό του και γυρίζει το αυτοκίνητο επί τόπου και μπαίνει σε μια βιτρίνα ενός μπαγαζιού. Τα τζάμια πάνω, τζαμαρίες, τα ψυγεία, πέσαν όλα πάνω μου. Οι σαλάτες, τα φαγητά, τα κοτόπουλα. Και βγαίνω έξω σαν χαμένος. Και δεν έφτανε αυτό. Και μόλις βγαίνω έξω, αρχίζουν όλη η οικογένεια, η συγγένεια, μαζευτήκαν εκεί. Ξέρω πόσα άτομα, πόσοι γνωστοί και φίλοι είχε αυτός ο άνθρωπος. Ευτυχώς με φύλαξε ο Θεός και δεν χτύπησα κανέναν άνθρωπο. Και με βρίζανε, φωνάζανε. Δεν είχαν καταλάβει πώς μπήκα μέσα στο μαγαζί τους. Νομίζαν ότι ήμουν αφηρημένος, νομίζαν ότι δεν ήταν πολύ αδύνατο να μπω μέσα στο μαγαζί τους. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να μπω μέσα στο μαγαζί τους, να γυρίσω έτσι στα μάξι και να μπω μέσα στο μαγαζί. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Αλλά επί δύο ώρες που ήμουν εκεί, με βρίζανε και φωνάζανε. Την πρώτη ώρα είχε σταθεί μπροστά μου ένας άνθρωπος ψηλός, γεροδεμένος, τους μίλαγε, μου μίλαγε και αυτός ο άνθρωπος λες και είχε εξουσία και δεν μπορούσαν αυτοί να έρθουν να με χτυπήσουν. Στεκόταν έτσι φρουρός μπροστά μου. Όταν ήρθε η αστυνομία, μετά από μια ώρα, αυτός ο άνθρωπος εξαφανίστηκε, δεν τον είδα ξανά. Εμένα για μένα στάθηκε σαν άγγελος Θεού. Δεν ξέρω αν ήταν άγγελος, αν ήταν άνθρωπος, δεν ξέρω τι ήτανε. Αλλά για μένα στάθηκε σαν άγγελος Θεού. Ήρθε η αστυνομία, πάλι αυτοί συνεχίζαν να φωνάζανε, ώσπου υπέγραψα εγώ, χωρίς να ξέρω τι έχει γίνει, υπέγραψα ότι έφταιγα και λέω ας τελειώνει εδώ το θέμα, ας πληρώσω εγώ τη ζημιά μου και να φύγω. Έπρεπε να περάσω από εκεί. Γι' αυτό γιατί σας το λέω τώρα. Έπρεπε να περάσω. Έπρεπε να περάσω.
γιατί ο Κύριος με δίδαξε πολλά πράγματα και είναι ωραία να μαθαίνω και να διδάσκομαι χωρίς να χρειάζεται να περνάω μέσα από τις βιτρίνες των καταστημάτων για να μάθω, να υπακούω και να διδάσκομαι το θέλημα του Κυρίου. Δεν ξέρω από πού θα σε περάσει ο Θεός εσένα. Δεν ξέρω από πού θα επιτρέψει ο Θεός, αλλά πες σήμερα υπακούω, Κύριε, κατά πάντα και θέλω εσύ να με διδάξεις. Θέλω να είμαι διδαχτός του Πνεύματός σου του Αγίου. Θέλω ο Παράκλητος να με διδάσκει, να με διδάσκει και εγώ να υπακούω και να εκτελώ τη δική σου τη φωνή και να υπακούω το δικό σου το θέλημα. Γιατί είναι δύσκολα να περάσεις από κάπου, δύσκολα και να μάθεις την υπακοή. Γι' αυτό είναι σήμερα ο καιρός ευφρόζεχτος, αδερφοί. Είναι η μέρα που μας προσκαλεί ο Θεός. Είναι η μέρα που μας καλεί ο Κύριος να υπακούσουμε και να επιστρέψουμε κατά πάντα σε Αυτόν. Γιατί ο Κύριος θα αποστείλει και το σίτο και τον ίνο και το έλεος. Θα στείλει το θησαυρό, τον ουράνιο σε μας. Πότε? Όταν εμείς υπακούμε, όταν εμείς εκπληρώνουμε τις δικές του αποφάσεις και βουλές. Γιατί οι δικές του οι βουλές δεν είναι οι δικές μας. Η δική του γνώμη δεν μπορεί να είναι η δική μου. Η δική του γνώμη είναι αγαθή, έχει καλή βουλή ο Θεός και αγαθή γνώμη για μένα. Και εγώ πρέπει να περπατήσω ακριβώς την οδό την οποία έχει ανοίξει ο Χριστός. Και δεν είναι μόνο για μένα, είναι και για σας, για όλους μας. Πρέπει να περπατήσουμε ακριβώς στον δρόμο που έχει χαράξει ο Πατέρας μας, ο Ουράνιος. Ένα σχέδιο προκαταβολής κόσμου. Ένα σχέδιο που έχει ετοιμάσει ο Χριστός για να δοξαστεί εν τις ισχάτες καιρής, εν τις μέρες μας. Η προφητεία αυτή που διαβάσαμε εκπληρώθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής. Αλλά αν διαβάσουμε στις πράξεις, εδώ λέει και μετά ταύτα θέλω χέρι το πνεύμα μου επί πάσα σάρκα. Εκεί λέει στις πράξεις ότι, να το διαβάσω καλύτερα από μέσα. Λέει και εν τις ισχάτες ημέρες λέγει ο Θεός θέλω χέρι το πνεύμα μου επί πάσα σάρκα. Και τώρα μιλάει για τον τελευταίο καιρό, γιατί ο Κύριος θέλει να εχέει πάλι το πνεύμα του σε κάθε σάρκα, γιατί έρχεται το τέλος, πλησιάζει, η εγγύς είναι η μέρα του Κυρίου, διαβάσαμε, η μεγάλη και επιφανίζει η μέρα του Χριστού, η εγγύς είναι η μέρα που θα ακουστεί η σάλπιγγα από τον ουρανό, εγγύς είναι η μέρα που θα δούμε το Χριστό στο μεσουράνημα, εγγύς είναι η μέρα που θα βρεθούμε αιώνια στο θρόνο του Πατέρα να τον δοξάζουμε, εγγύς είναι η μέρα που θα δεις το σώμα σου να μεταμορφώνεται και να ντύνεσαι την αφανασία, τη φθορά, η φθορά να χάνεται και να έρχεται η αφθαρσία. Εγγύς είναι η μέρα που θα σηκωθεί ο Πατέρας από το θρόνο και θα ακουστεί η σάλπιγγα από τον ουρανό. Εγώ είμαι έτοιμος. Θα συμβούν όλα αυτά. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε οι παρθένες που κοιμηθήκανε όλες. Και προσπαθεί το Πνεύμα το Άγιο να μας ξυπνήσει. Και είμαστε οι μωρές παρθένες. Είμαι η παρθένα, η μωρή που θα μείνω κάτω και θα πάω να χτυπάω πάλι την πόρτα να μ' ανοίξει ο Χριστός. Είμαι έτοιμος σήμερα για να φύγω να πάω στον ουρανό και να ζήσω αιώνια κοντά μου. Και εξετάζω τον εαυτό μου. Θυμώνω, αρπάζομαι, νευριάζω. Χαλάει η καρδιά μου εύκολα. Χάνω την παρουσία του Θεού για ένα τίποτα, για μια παρεξήγηση. Χάνω τον Χριστό για ένα σήμαντο γεγονός που συμβαίνει μέσα στη ζωή μου. Είμαι γεμάτος από την παρουσία του Χριστού και όταν θα έρθει αυτό το βέλος το πεπειρωμένο, έχω την πίστη να υψώσω την ασπίδα και να σβήσει αυτό το βέλος και να φύγει και εγώ να μείνω χαρούμενος και ευλογημένος. Σε όλες τις καταστάσεις της ζωής μου δείχνω ότι είμαι παιδί του Θεού, δείχνω ότι είμαι χριστιανός. Όταν με πατήσεις στο πόδι θα θυμώσω, θα αλλάξω, θα λιωθεί το πρόσωπό μου, μπορώ να συγκρατηθώ. Αλλά μέσα μου να βράζει η οργή και ο θυμός. Θέλει ο Χριστός να μας κάνει Άγιους, αδερφοί. Άγιοι γίνεστε καθώς εγώ είμαι Άγιος. Είναι η πρόσκληση και το σάλπισμα του έσχατου καιρού να αγιαστεί ο λαός, να αγιαστεί ο λαός για να έρθει ο Κύριος να τον παραλάβει και να λέμε
με πίστη μέσα από την καρδιά μας, «Ελθέ, Κύριε», και να μην το λέει το στόμα μας, αλλά να το λέει η καρδιά μας, γιατί θα προσμένουμε πραγματικά να έρθει ο Κύριος. Και αφού προσμένουμε να έρθει ο Κύριος, θα αλλάζουμε καθημερινά και θα μεταμορφωνόμαστε. Θα ανοίξω πάλι τη γραφή και θα πετάξω μέσα από τη ζωή μου ότι μάζεψα άχρηστο, ότι μάζεψα και συσσόρευσα μέσα στην καρδιά μου βρωμιά, να έρθει πάλι αυτό το ζωντανό νερό να ρεύσει από την κοιλιά μου και να έρθει να με ξεδιψάσει και να με καθαρίσει. Να έρθει το αίμα του Ιησού Χριστού να τρέξει επάνω μου και να με καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Δεν θέλω να είμαι βρώμικος. Θες να μείνεις βρώμικος, θες να μείνεις βρώμικη, ή θες να σε καθαρίσει σήμερα το αίμα του Ιησού Χριστού? Θες να γίνει το ημάτιό σου λευκό και να είσαι πάντοτε λευκοφορεμένη και λευκοφορεμένος και να δοξάζεις τον Χριστό? Εν ιστόματι, ομοθυμαδών, όπως σταθήκαμε αυτές τις μέρες, με μια φωνή, με μια καρδιά, υψωμένα τα χέρια μας ψηλά να δοξάζουμε τον Κύριο και η καρδιά μας να είναι συντετριμένη και να βγαίνουν δάκρυα, όχι απελπισίας και πόνου, όχι δάκρυα που να έρχονται από μια καρδιά πονεμένη, αλλά δάκρυα χαράς και ευλογίας και ευγνωμοσύνης από αυτό που έφτιαξε και έστησε ο Χριστός μέσα στη δική σου ζωή. Γιατί λέει, εγώ θα κάνω το έργο μου, η σας λέει θα προφητεύουσι, θέλουσι προφητεύσει η σας και οι θυγατέρες σας, οι πρεσβύτεροι θα ανυπνιαστούν εν ύπνια, οι νεανίσκοι θα δουν οράσεις, και επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τις ημέρες εκείνες θέλω χέι του πνεύματός μου, και θα ανοίγει πόρτα και θα μπαίνουν άνθρωποι και θα είναι βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Θα είναι έτοιμοι για τη Βασιλεία των Ουρανών, γιατί θα τους έχει ετοιμάσει ο Κύριος των δυνάμεων. Και εμείς θα είμαστε έτοιμοι να τους υποδεχτούμε, να τους περιθάλψουμε, να τους υπηρετήσουμε, να πλύνουμε τα πόδια των Αγίων, καθώς μας παραγγέλνει ο Λόγος του Θεού, και η καρδιά μου να είναι πρόθυμη. Και διάβαζα ένα ψαλμό σήμερα και λέει ο λαός σου θέλει είστε πρόθυμος εν την ημέρα της δυνάμεώς σου, εν το μεγαλοπρεπή αγιαστήριο αυτού. Ο λαός θα είναι πρόθυμος την ημέρα που θα έρθει αυτή πραγματικά η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και δεν θέλω, αδελφοί, να μείνουμε στα λόγια. Θέλω να μας βοηθήσει ο Θεός να πράξουμε τη δική του απόφαση και τη δική του βουλή. Θέλω να δω να υψώνεται το όρος του Κυρίου υπεράνω των ωραίων. Θέλω να δω τη δόξα του Χριστού να ανατέλει. Θέλω να υψώνεται η σημαία της αγάπης σε όλο το πρόσωπο της γης. Γιατί ο Κύριος θα εκπληρώσει το σχέδιό του και το έργο του πάνω στο πρόσωπο της γης. Ήθε να είσαι εσύ συνεργός. Ήθε να είμαι εγώ συνεργός με την υπακοή σου και την υπακοή μου στο θέλημα του Θεού. Υπακούμε, αδελφοί. Θα υπακούσουμε. Θα υπακούσουμε. Αμήν. Βοήθησέ μας, Κύριε, να υπακούσουμε κατά πάντα στη δική σου απόφαση. Θέλω να δω την οικογένειά μου να αλλάζει. Θέλω κι εγώ να μαθαίνω, Κύριε, και να μην χρειάζεται να περνάω μέσα από τις τζαμαρίες των ανθρώπων για να μαθαίνω. Θέλω να μάθω να είμαι υπάκουος κατά πάντα. Και θυμόμουν σήμερα έναν αδερφό ηλικιωμένο και παλιό, τώρα είναι μεγάλο στην ηλικία. Του λέει ο Κύριος, σήκω, του λέει, γύρισε από τη δουλειά του και του λέει, μη κάθεσαι καθόλου, σήκω και πήγαινε στο χωριό σου. Στο χωριό μου, λέει, ήταν μακριά. Πού να πάω, λέει, Κύριε, θα πας. Δεν το πολύ συζήτησε, ξεκινάει, παίρνει το τρένο, χωρίς αυτοκίνητο, δεν είχε αυτοκίνητα και τα χρόνια, παίρνει το τρένο, κατεβαίνει στην πόλη του που ήταν να πάω, έφτασε βράδυ, λέει, να πάω εδώ στο συγγενή μου να μείνω. Του λέει, όχι, του λέει ο Κύριος. Του λέει, θα πας προς το χωριό σου. Τέτοια ώρα δεν υπήρχε λεωφορείο να πάει. Και ξεκινάει με τα πόδια, μέσα στη νύχτα, με ένα φακό, να φτάσει στο χωριό. Φτάνει στο χωριό του, του λέει, να πάω τώρα στο σπίτι μου. Του λέει, όχι, του λέει ο Κύριος, θα προχωρήσεις ακόμα. Και προχώραγε μέσα στη νύχτα. Και φτάνει σε ένα διπλανό χωριό, μετά από πολλές ώρες οδηπορίας, και φτάνει σε ένα διπλανό χωριό
και εκεί έμεναν κάποιοι αδελφοί και βλέπει το φως του σπιτιού τους, δεν ήταν φως και αυτά είχαν τις λάμπες του πετρελαίου, ήταν αναμένοι και το τζάκι αναμένο. Πλησιάζει να δει και μόλις ανοίγει, χτυπάει την πόρτα και, ανοίγει την πόρτα, πεταχτήκαν αυτοί επάνω. Ήταν κάποιοι αδελφοί καινούργοι που είχαν λάβει το Πνεύμα το Άγιο και ήρθε αφισβήτηση μέσα στην καρδιά τους ότι αυτό που λάβανε είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και λέει, αν είναι το Πνεύμα το Άγιο θα φέρεις το δούλο σου να μας το βεβαιώσει. Και πήρε ο Κύριος το δούλο του από την Αθήνα και τον πήγε για να τους βεβαιώσει. Αλλά βρήκε καρδιά υπάκουη. Σήμερα η καρδιά σου είναι υπάκουη να εκτελέσεις το θέλημα του Θεού. Αν χρειαστεί να πας με τα πόδια και να οδηπορήσεις. Σήμερα έχουμε τα πάντα και η καρδιά μας δεν είναι πρόθυμη. Έχουμε τα πάντα, μας έχει παρέχει ο Θεός για να γίνει το θέλημά του και το έργο του. Και εμείς δεν είμαστε πρόθυμοι. Πρέπει να είμαστε πρώτα πρόθυμοι να αλλάξουμε τη δική μας ζωή. Πώς θα είμαστε πρόθυμοι να υπηρετήσουμε τους άλλους και να τρέξουμε στο έργο του Θεού. Γι' αυτό να μετανοήσουμε, αδελφοί, να επιστρέψουμε, να αλλάξουμε, να διορθωθούμε, να γίνουμε όμοιοι σε αυτό. Και Κοπιακός πήγαινε ο Κύριος για να συναντήσει τη Σαμαρίτισσα. Δεν νοιάστηκε ο διπορών, πήγε για να συναντήσει. Και εμείς πρέπει να μάθουμε έτσι να υπακούμε στη φωνή του Κυρίου. Να μην τη συζητάμε, να μην τη διαπραγματευόμαστε, αλλά να πούμε ναι Κύριε, ο λόγος σου είναι ναι και αμήν. Και εμείς είμαστε πρόθυμοι να τον εκτελέσουμε. Ιδού ο δούλος σου Κύριε, απέστειλε με. Ιδού η δούλη σου Κύριε, απέστειλε με. Για να πλύνω πόδια Αγίων, για να υπηρετήσω Άγιους ανθρώπους που εσύ έχεις ετοιμάσει. Και τότε θα αλλάξει η Εκκλησία, αδελφοί. Τότε θα αλλάξει όταν δεν κοιτάς το προσωπικό σου συμφέρον και το δικό σου θέλημα, αλλά κοιτάς το θέλημα και το συμφέρον των άλλων και το θέλημα του Θεού να εκπληρώνεται μέσα στη ζωή σου. Γι' αυτό μας λέει ο Κύριος σήμερα. Επιστρέψατε, επιστρέψατε, επιστρέψατε. Και το λέει σε μένα πρώτα, για να επιστρέψω, για να αλλάξω, για να είμαι εύχριστο εργαλείο στα χέρια του Κυρίου, για να με αποστείλει όπου Αυτός θέλει, για να σε αποστείλει όπου Αυτός θέλει, γιατί ο Κύριος έχει τα παιδιά του και θέλει να τα μαζέψει. Σήμερα συνάντησα μια γυναίκα, είχε 5 αγόρια, εκεί στα 50 της χρόνια, δεν ήταν πολύ μεγάλη στην ηλικία, ο άντρας της παθαίνει καρκίνο και φεύγει, έφυγε πολύ γρήγορα. Και αυτή τώρα μια γυναίκα μόνη, χωρίς να έχει δουλέψει, έπρεπε να δουλέψει για να μεγαλώσει τα παιδιά της. Και μου λέει, μόνο με τη βοήθεια του Θεού τα κατάφερα μέχρι σήμερα. Μόνο με τη βοήθεια του Θεού. Της λέω, ο Θεός αγαπάει τα ορφανάκια, τις χείρες και φροντίζει. Μου λέει, το πιστεύω αυτό. Και ξέρεις, μου λέει, τι πιστεύω, αυτό που είπε ο Θωμάς, που είπε ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Αυτό πιστεύω, ότι αυτός είναι ο Κύριος και ο Θεός μου. Ξέρετε πόσα πρόβατα υπάρχουν έξω που θέλει να τα μαζέψει ο Θεός. Μην αναπάβεσαι, μην κάθεσαι στον καναπέ σου και κοιτάς μόνο τον εαυτό σου και την ξεκούρασή σου και τη βουλή σου. Και Κοπιακός να πας, να τρέξεις, να υπηρετήσεις για να δοξαστεί ο Χριστός. Μια ψυχή είναι πολύτιμη απέναντι στα μάτια του Θεού. Για σκέψου και το δικό σου εαυτό, αν δεν είχαν κάποιοι άλλοι, δεν σε είχαν υπηρετήσει, αν κάποιοι άλλοι δεν είχαν τρέξει για σένα, σήμερα θα ήσουν εδώ να απολαμβάνεις όλα αυτά τα οποία κάποιοι άλλοι κοπιάσανε και ετοιμάσανε και εσύ απολαμβάνεις τον κόπο των άλλων. Τώρα είναι καιρός να τρέξεις και εσύ να κοπιάσεις για να απολαύσουν και άλλοι, για να είναι η χαρά σου πλήρης. Γιατί εσένα που θα σπέρνεις, ο Κύριος θα εργάζεται το δικό σου έργο. Εσύ που θα κοπιάζεις, ο Κύριος θα εργάζεται το δικό σου κόπο. Και δεν θα σε αφήσει και δεν θα σε εγκαταλείψει, γιατί είναι πιστός ο υποσχεθής. Και ξέρετε τι λέει, λέει εκεί στο γάμα κεφάλαιο, λέει παρακάτω, διότι ιδού εν τις ημέρες εκείνες και τον καιρό εκείνο, όταν επιστρέψω τους εχμαλώτους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, θα τους επιστρέψει τους εχμαλώτους ο Θεός. Θα τους επιστρέψει. Το πιστεύεις αυτό? Το πιστεύουμε αυτό? Το πιστεύουμε αυτό?
θα τους επιστρέψει ο Κύριος τους εχμαλώτους. Θα τους ελευθερώσει πάλι ο δυνατός. Και τότε θα έρθει στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ για να κριθεί όταν θα εκπληρωθεί και όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου θα έρθει στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ για να κριθεί με τους ασεβείς. Πρόσεξε, μην είσαι εσύ σε λάθος στρατόπεδο εκείνη την ημέρα, γιατί σήμερα δεν έμαθες να υπακούς, δεν έμαθες να σκύβεις το κεφάλι σου και να λες «Γεννηθήτω, Κύριε, το θέλημά σου! Γεννηθήτω, Κύριε, το θέλημά σου!» Το λες με όλη σου την καρδιά ή το λες και η καρδιά σου σφίγγει ή το λες με πίστη και λες «Βοήθαμε, Κύριε, για να γίνει το δικό σου θέλημα». Ο Θεός θέλει να μας αλλάξει, αδελφοί, και ξεκινήσαμε καλόν αγώνα. Και ο Κύριος θα απαντήσει στις προσευχές μας και θα εκπληρώσει τη δική του θέλημα και τη δική του βουλή. Μακάρι είμαστε, γιατί είμαστε κεκλειμένοι για να μπούμε στο γάμο του αρνίου, του σφαγμένου. Είμαστε μακάρι γιατί θα δούμε τον Κύριο πρόσωπο με πρόσωπο. Είμαστε μακάρι γιατί θα συναντήσουμε τον Απαρχής. Είμαστε μακάρι γιατί θα δούμε τον Πατέρα, τον Ουράνιο. Είμαστε μακάρι γιατί θα ζήσουμε στις αιωνίους μονάς και θα απολαμβάνουμε αιώνια την αγάπη και τη χαρά και την ευλογία που ετοίμασε ο Χριστός για αυτούς που υπακούσανε, για αυτούς που τον αγαπήσανε. Και η υπακοή σου και η αγάπη σου δείχνει πραγματικά την πίστη σου προς Αυτόν που σε κάλεσε. Σε κάλεσε ο Χριστός. Σε κάλεσε ο Χριστός. Σε κάλεσε ο Κύριος. Υπάκουσες Αυτόν κατά πάντα και πες «Κύριε, φεύγοντας από εδώ, παίρνω για άλλη μια φορά να απόφαση να διορθωθώ και να αλλάξω. Παίρνω άλλη μια φορά απόφαση να μην είμαι ο ίδιος. Θέλω, Κύριε, να είμαι διαφορετικός. Εγώ θέλω, Κύριε, να μάθω την υπακοή, όχι σαν τον αδελφό τον Κατσούλα που πέρασε μέσα στη βιτρίνα για να μάθει να υπακούει. Εγώ σήμερα θέλω να μάθω την υπακοή με τη χάρη και με το ελαιό σου μέσα στη ζωή μου». Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδελφοί, και να γεμίσει την καρδιά μας με τη μακαρία ελπίδα ότι θα το συναντήσουμε. Αν έχεις αυτή την ελπίδα ότι θα συναντήσεις τον Κύριο, τότε θα διορθώνεις και θα αλλάζεις και θα αλλάζεις και θα αλλάζεις καθημερινά τη ζωή σου, γιατί είναι πιστός ο Κύριος και εγγύς είναι η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής. Ήθε ο Κύριος να μας βρει όλους έτοιμος. Ήθε να είμαστε εμείς αυτοί που θα δούμε τα σώματά μας να μεταμορφώνονται και να βρισκόμαστε στην παρουσία του Κυρίου αιώνια. Ήθε να μην ζήσουμε και να μην απολαύσουμε τις ημέρες του Αντιχρίστου και τις ημέρες της μεγάλης θλίψεως, αλλά να απολαύσουμε τις ημέρες της μεγάλης ευλογίας και χαράς. Ο Κύριος να βάλει απόφαση στην καρδιά μας μετάνοιας και επιστροφής. Αμήν.